αλλά υπήρξαν αντιδράσεις εναντίον του Πειραιός και από εκκλησιαστικά πρόσωπα. Και να πω και αυτά, επειδή είναι γνωστά από το διαδίκτυο, αντέδρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Θεσσαλονικιός και θεωρείται και αυτός, όπως και ο Αλβανίας Αναστάσιος, από τα πρόσωπα τα πολύ ψηλής στάθμης κτλ. Λοιπόν, αποδεικνύεται τώρα ότι και ο Αμερικής δουλεύει και αυτός σε συμφέροντα αλότρια εκεί, όπως και ο Δημητριάδος Ιγνάτιος. Βρήκε ευκαιρία ο Ιγνάτιος να εκδικηθεί τον Πειραιός, διότι ο πρώτος ο Πειραιός μίλησε από τους επισκόπους εναντίον της Ακαδημίας του Δημητριάδος. Και προφανώς ο Δημητριάδος έχει διασυνδέσεις με όλους αυτούς τους κύκλους, γι' αυτό κάνει αυτά που κάνει. Βρήκε την αφορμή τώρα και στρέφεται κι αυτός εναντίον του Πειραιός. Αλλά εγώ χάρηκα, διότι, παρακαλώ, μου συνέστησαν πολύ και από το Άγιον Όρος να επικοινωνήσω με τον Πειραιός και να τον στηρίξω. Δεν έχει ανάγκη στηρίξεως ο Πειραιός, μας στηρίζει όλους. Είναι ευσταθής στις απόψεις του και εμένει και είναι και πολύ δυνατός και δεν φοβάται. Δεν φοβάται, δόξα τω Θεώ. Και ευτυχώς που υπάρχουν τώρα μερικοί επίσκοποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των καιρών. Όπως συχνά λέω, πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε ούτε μία φωνή. Ούτε μία φωνή. Επί Χριστοδούλου είχαν σιωπήσει όλοι τους. Δεν μιλούσε κανένας. Τώρα λέμε για τον αρχιεπίσκοπο αυτό ότι είναι ανύπαρκτος κτλ. Αλλά τουλάχιστον μιλούν άλλοι επίσκοποι. Τουλάχιστον. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Δεν επιβάλλεται, δεν ασκεί τυραννία στους άλλους επισκόπους και μπορούν άλλοι επίσκοποι και μιλούν για τα θέματα αυτά. Σχετικά λοιπόν με το θέμα της επικαιρότητας, για να έρθουμε στην ερωτολογική επικαιρότητα, το θέμα αυτό των δηλώσεων του Πειραιός και των αντιδράσεων εκάλυψε αυτές τις ημέρες την επικαιρότητα. Όπως επίσης και το άλλο που εμνημόνευσα στο κήρυγμά μου, το ότι δικαστήριο του Βελιγραδίου απείλαξε τον συγκατηγορούμενο του πατρός Σιμεών και όλη η σκευωρία εναντίον του Αρτεμίου πέφτει στο κενό. Όλη η σκευωρία. Και βέβαια θεωρώ ότι η απόφαση του δικού μας εδώ Αρίου Πάγου επηρέασε και τους Σέρβους δικαστάς. Σου λέει, ξένοι άνθρωποι στην Ελλάδα τους αθώνουν και εμείς εδώ θα τους καταδικάσουμε. Υποθέτω και εκτιμώ ότι η απόφαση του δικού μας δικαστηρίου εδώ έπαιξε πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά βέβαια δεν περιμένω ότι θα γνωσιμαχήσουν οι Σέρβοι επίσκοποι και θα αλλάξουν και θα μετανοήσουν και θα αθωώσουν τον Αρτέμιο. Είναι και αυτή σε διατεταγμένη υπηρεσία από τους ιδίους κύκλους και θα εξακολουθήσει ο διωγμός εναντίον του Αρτεμίου. Αυτά λοιπόν, για να μην ασχοληθούμε περισσότερο με την πολιτική, την πικρή επικαιρότητα. Σήμερα αποφάσισα εδώ μερικά θέματα. Άνοιξε την κάμερα, Φώτιε. Αποφάσισα σήμερα μερικά θέματα επικαιρότητας εορτολογικής, τα οποία είχαμε κάνει παλαιά εδώ στο Αρχονταρίκι, και επειδή εδώ οι παρόντες ανανεώνονται, δεν είναι πάντοτε οι ίδιοι, αλλά και οι παλιοί, δεν πειράζει αν ξαναθυμούνται μερικά πράγματα, θεώρησα να επαναλάβουμε μερικά πράγματα και για το άλλο λόγο, γιατί υπάρχει και ευρύτερο ακροατήριο τώρα με την κάμερα. Δεν σας είπα ότι μου τηλεφώνησε προχθές από την Καλιφόρνια κάποιος και μου είπε, Πάτερ Θεόδωρε, αυτό που κάνατε τώρα με το διαδίκτυο και σας ακούμε εδώ στην Αμερική είναι πολύ ενθαρρυντικό. Είχαμε απογοητευτεί και λέγαμε, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα κληρικοί οι οποίοι να αντιδρούν σε αυτά που γίνονται. Και θα σας ακούμε τώρα και χαιρόμαστε πάρα πολύ και σας συγχαίρουμε και να συνεχίσετε. Υπάρχει λοιπόν τώρα ένα παγκόσμιο ακροατήριο με την κάμερα αυτή εδώ, την οποία μεταδίδει το διαδίκτυο, και είναι χρήσιμο μερικές φορές πέραν της επικαιρότητας της εκκλησιαστικής να ακούγεται και ορτολογική επιχειρότηση, διότι ένας από τους λόγους που αποτελούσε ύλη δυσφημίσεώς μου και συκοφαντίας μου από τους καλοθελητάς ήταν, καλά, ο πατήρ Θεόδωρος δεν ξέρει τίποτα άλλο, μόνο με τον Πάπα ασχολείται. Νόμιζαν ότι εγώ μόνο με τον Πάπα ασχολούμαι, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω, και με τον παπισμό ασχολούμαι σε όλη μου τη ζωή. Είναι καλό λοιπόν, γι' αυτό και στα κηρύγματά μου, πάντοτε τα κηρύγματά μου είναι πνευματικά ως επιτοπλίστων, δεν ασχολούμαι με θέματα τέτοια. Καλό είναι να ακούγονται μερικές φορές και θεολογικές αναλύσεις και θεολογικοί προβληματισμοί, για να μην περνάει αυτή η κατηγορία ότι εγώ ως καθηγητής, ως θεολόγος, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω και ασχολούμαι μόνο με τον παπισμό. Μερικά λοιπόν από τα θέματα που μας είχαν απασχολήσει εδώ στο Αρχονταρίκι, που έχουν σχέση με την εορτή των Χριστουγέννων, είναι τα εξής. Εν πρώτης είναι το θέμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου,
εξαιτίας των μαθημάτων που κάναμε εδώ, δημοσιεύθηκε και το βιβλιαράκι μου αυτό, το οποίο όλοι γνωρίζετε και υπάρχουν εδώ μερικά αντίτυπα, το οποίο μάλιστα τώρα μεταφράζεται και στα ρωσικά. Και που ο Ορθόδοξος τύπος στα τέσσερα τελευταία του φύλλα δημοσίευσε εκτενές άρθρο ενός πολύ καλού Ορθοδόξου διανοητού, του κυρίου Παπαδημητρακόπουλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος των εκδόσεων Φωτοδότες και έχει εκδώσει καταπληκτικά νεανικά βιβλία για τους νέους, για τη ροκ μουσική, για τον σατανισμό και πολλά άλλα βιβλία πολύ χρήσιμα για τους νέους. Αυτός λοιπόν ο εκδότης και διανοητής έγραψε τέσσερα άρθρα, τέσσερα συνέχεια σε ένα άρθρο, όπου ουσιαστικώς υιοθετεί τις θέσεις μου εκεί για το χριστουγεννιάτικο δέντρο και παρουσιάζει ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν άγνωστο στην παράδοσή μας. Δεν το είχαμε στα σπίτια μας το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι μια επίδραση, δυτική ευρωπαϊκή επίδραση, η οποία πέρασε στην Ελλάδα από τους βαβαρούς του Όθωνος, καταρχήν στα αρχοντικά σπίτια των Αθηνών και στη συνέχεια από εκεί σιγά σιγά πέρασε σε όλα τα σπίτια και τώρα πέρασε και σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και αυτοί που δεν είναι χριστιανοί, οι Ιάπωνες και τα λοιπά και οι Κινέζοι, ακόμη και αυτοί. Αλλά αυτό δείχνει ότι είναι ένα σύμβολο της παγκοσμιοποίησης. Αυτό τονίζω μέσα. Έχασε τον χριστιανικό του χαρακτήρα, δεν είχε ποτέ χριστιανικό χαρακτήρα το χριστουγεννιάτικο δέντρο και είναι ένα παγανιστικό σύμβολο της παγκοσμιοποίησης. Αυτά τα οποία έγραφα εγώ στο βιβλιαράκι μου αυτό, τα υιοθέτησε και προσθέτει και άλλα ο κύριος Παπαδημητρακόπουλος. Ένα λοιπόν από τα θέματα που μας απασχόλησαν εδώ ήταν το χριστουγεννιάτικο δέντρο και εξαιτίας μάλιστα αυτού εδώ, εμείς εδώ υιοθετήσαμε και τις ημέρες αυτές βάζαμε το πλοίο, το οποίο το είχε φροντίσει ο κύριος Λυσίκατος. Πού είναι το καραβάκι? Δεν ξέρω γιατί δεν το βάλαμε. Να το βάλετε. Λοιπόν, το καραβάκι αναμένω. Το καραβάκι είναι παραδοσιακό εδώ σύμβολο των ημερών αυτών, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα νησιωτική. Μη φωνάζετε, γράφει η κάμερα. Σαν μικρά παιδάκια κάνετε. Λοιπόν, και υιοθετήσαμε αντί του χριστουγεννιάτικου δέντρου να υπάρχει φωτισμένο ένα πλοίο, όπως δεν σας είπα, σε πολλά μέρη. Και εγώ όταν ήμουν μικρός θυμάμαι, ο πατέρας μου ιερεύς μας έκανε μία εκκλησία και λέγαμε τα κάλαντα με μία φωτισμένη εκκλησία. Πολλά σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές τις ημέρες. Ένα δεύτερο θέμα είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον και από πλευράς ερμηνευτικής της Καινής Διαθήκης αλλά και των ηθών και των εθήμων και της αγιογραφίας και της εικονογραφίας, είναι το θέμα στο πού προσκύνησαν οι μάγοι. Οι μάγοι πού προσκύνησαν? Προσκύνησαν στο σπήλαιο ή προσκύνησαν σε σπίτι τον νεογέννητο Χριστό? Διότι η αγιογραφία, η οποία μερικές φορές τα συνθέτει τα πράγματα, παρουσιάζει τους μάγους να προσκυνούν στο σπήλαιο. Όλο το σκηνικό στείνεται γύρω από ένα σπήλαιο. Παρακαλώ. Να σημειωθεί μάλιστα ότι πουθενά ακόμη και στα κείμενα των Ευαγγελίων δεν γίνεται λόγος για σπήλαιο. Θα δούμε τώρα τα σχετικά κείμενα και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει γύρω από το θέμα αυτό. Στο κατά Ματθαίο λοιπόν Άγιο Ευαγγέλιο λέγεται ότι οι μάγοι ήλθαν εις οικίαν και είδον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού. Αντίθετα, στο κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, οι δύο Ευαγγελιστές οι οποίοι μας εξιστορούν τα της γεννήσεως είναι ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Στο κατά Λουκάν λοιπόν Άγιο Ευαγγέλιο, εκεί υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δικαιολογούν να κάνουμε λόγο για φάτνη. Εκεί λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει τα εξής για τη γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αφού λέει για την απογραφή που έγινε επί του Κυρινίου, λέει «Εγένετο δε εν το είναι αυτούς εκεί», επάνω στη Βηθλέμ αφού ήρθαν, κατέβηκα λοιπόν από τη Γαλιλαία ο Ιωσήφ και η Παναγία μας, εκ Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ, στην Ιουδαίαν εις πόλη Δαβίδ ή της καλείται Βηθλέμ, δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψαστε στην Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγγύο». Ζούσαν επάνω στην Γαλιλαία
και όταν έγινε η απογραφή κατέβηκαν κάτω στη Βηθλέμ που ήταν η πατρίδα τους για να απογραφούν και αυτοί. Εγένετο δεν το είναι αυτούς εκεί, και ενώ βρισκόταν κάτω στη Βηθλέμ επλήστησαν ημέρε του τεκίν αυτήν, συμπληρώθηκαν οι ημέρες που έπρεπε να γεννήσει η Παναγία, και έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και σπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη. Α, λοιπόν, ο Λουκάς μας λέει ότι η γέννηση έγινε σε μια φάτνη. Από εδώ προκύπτει το πραγματικό γεγονός ότι γεννήθηκε σε ένα στάβλο, διότι ουκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι. Κατάλημα ήταν το πανδοχείο, πήγαν να βρουν ένα πανδοχείο για να φιλοξενηθούν και να απογραφούν. Ο κόσμος είχε έρθει πολλής για να απογραφεί στη Βηθλεέμ, γέμισαν τα πανδοχεία, δεν βρέθηκε θέσεις μέσα στο πανδοχείο για να κοιμηθούν ο Ιωσήφ και η Παναγία, και αναγκάστηκαν, μια και που ήταν έγκυος η Παναγία και πρόκειτο να γεννήσει, και γέννησε προφανώς δίπλα σε έναν στάβλο, και ανέκλειναν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ουκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι. Ούτε εδώ γίνεται λόγος για σπήλαιο. Η παράδοση περί του σπηλαίου είναι σταθερή στην Αρχαία Εκκλησία, υπάρχει από την Αρχαία Εκκλησία από τον 2ο αιώνα, και η συνήθις εξήγηση που δίνεται είναι ότι ή το πανδοχείο χρησιμοποιούσε δίπλα ως στάβλο ένα σπήλαιο. Είναι πολύ συχνό, υπάρχουν πολλά σπήλαια στην περιοχή αυτή, και το σπήλαιο αυτό ήταν συγχρόνως και ο στάβλος του πανδοχείου. Στα πανδοχεία πήγαιναν με τα ζώα τους, με τα κάρα και τα λοιπά, έτσι ταξίδευαν. Επομένως, πήγαν και φιλοξενήθηκαν στον στάβλο του πανδοχείου, που ήταν συγχρόνως και ένα σπήλαιο. Εδώ πάντως ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μια πληροφορία η σίγουρη από τον Ευαγγελιστή Λουκά, είναι ότι η Παναγία μας γέννησε σε έναν στάβλο, όχι σε πανδοχείο, διότι στο πανδοχείο δεν υπήρχε θέσεις για να τους δεχθεί και να γίνει και ο τοκετός εκεί της Παναγία μας. Και θα περίμενε κανένας επομένως, με την εικόνα που έχουμε στο νου μας, και οι μάγοι να πήγαν και να προσκύνησαν τον Χριστό και αυτοί σε αυτό το στάβλο, σε αυτό το σπήλαιο εκεί. Είναι όμως τα πράγματα έτσι? Υπάρχει πρόβλημα εδώ, διότι όπως σας είπα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας δίδει άλλη πληροφορία. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Ματθαίος, δέστε τι λέει σχετικά για να έχουμε μια ακριβή εικόνα του πράγματος. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας λέει, για τους μάγους: του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών, αφού είχε γεννηθεί ο Χριστός, οι μάγοι από την Ανατολή πήγαν και ρωτούσαν πού εστίν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, είδαμε το αστέρι του και ήλθαμε να προσκυνήσουμε. Όταν τα άκουσε αυτά ο Ηρώδης ταράχθηκε και όλα τα Ιεροσόλυμα, και συγκέντρωσε όλους ο Ηρώδης τους αρχιερείς και τους γραμματείς και τους ρώτησε πού θα γεννηθεί ο Χριστός. Και αυτοί του είπαν: στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, όπως γράφεται από τον προφήτη, και εσύ Βηθλεέμ κτλ. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσα στους μάγους, ικρύβωσε παρά αυτόν τον χρόνον του φαινομένου αστέρος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ηρώδης κάλεσε τους μάγους και τους ρώτησε πότε είδατε το αστέρι, γιατί το αστέρι εμφανίστηκε όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Επομένως, ο Χριστός γεννήθηκε, σύμφωνα με την διήγηση αυτή του Ευαγγελιστού Λουκά, όταν γεννήθηκε ο Χριστός είδαν οι μάγοι τον αστέρα. Ώσπου όμως να έρθουν από την Περσία για να φτάσουν εδώ, πέρασε πολύ καιρός. Δεν ήταν τη στιγμή της γεννήσεως οι μάγοι, όπως έχουμε την εντύπωση ότι την άλλη μέρα, όπως οι βοσκοί και τα λοιπά, την άλλη μέρα πήγαν και οι μάγοι και προσκύνησαν τον Χριστό στο σπήλαιο εκεί που είχε γεννηθεί. Έμεινε ο Χριστός στο σπήλαιο τόσο πολύ καιρό? Έμεινε τόσες μέρες ο Χριστός μέσα στο σπήλαιο, 2 χρόνια που έκαναν οι μάγοι για να έρθουν από την Περσία επάνω? Ικρύβωσε λοιπόν τον χρόνον του φαινομένου αστέρος. Έμαθε πόσο χρόνο, πότε εμφανίστηκε ο αστέρας, και τους είπε: πορευθέντες, ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου, επάν δε έβριτε, απαγγείλατε μη, όπως καγώ ελθόν προσκυνήσω αυτό. Και τώρα, οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν, και ιδού ο αστήρ ον είδον εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς, το αστέρι που είχαν δει
στην πατρίδα τους, τους οδηγούσε, ξαναεμφανίστηκε, είχε χαθεί το αστέρι, έως ελθόν έστι επάνω ου ειν το πεδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα. Και ελθόντες εις την οικίαν, τώρα δεν γίνεται λόγος για φάτνη, και ελθόντες εις την οικίαν είδον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό. Επομένως η πιο λογική εξήγηση είναι ότι αφού έγινε η γέννηση του Κυρίου μας στον στάβλο, σε ένα σπηλαιώδη στάβλο, ασφανώς μετά αφού πέρασε η απογραφή και πέρασε η πολλή κοσμοσυρωή που υπήρχε στο Πανδεχείο και που υπήρχε στη Βηθλεέμ, ασφαλώς θα βρήκαν κάποιο σπίτι οι γονείς του όπου μεταφέρθηκαν από την Βηθλεέμ. Υπάρχει μάλιστα και η πληροφορία ότι όχι μόνο μετακόμισαν σε κάποιο σπίτι στη Βηθλεέμ, αλλά επέστρεψαν κατά το διάστημα αυτό των 2 χρόνων που έκαναν οι μάγοι για να έρθουν από εκεί, μετακόμισαν και πήγαν πίσω στην Ναζαρέτ, στην πατρίδα τους. Και ότι μετά από 15 μήνες από τη γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, περί το Πάσχα, περί το Μάρτιο, που υπήρχε συνήθεια να κατεβαίνουν το Πάσχα όλοι κάτω, κατέβηκαν τότε πάλι οι γονείς με το πεδίο, και τότε που κατέβηκαν με το πεδίο Ιησού, μετά από 15 περίπου μήνες από τη γέννηση, τότε οι μάγοι ήρθαν και βρήκαν το παιδί και το προσκύνησαν. Ας δούμε όμως την προβληματική αυτή εδώ, όπως εκτίθεται και από τα κείμενά μας. Φαίνεται λοιπόν ότι η προσκύνηση έγινε σε σπίτι και όχι στο σπήλαιο. Από τη στιγμή που φάνηκε το αστέρι στους μάγους για να τους διαμηνήσει τη γέννηση, μέχρι να φτάσουν από την Περσία, ορισμένοι θεωρούν όχι από την Περσία αλλά από την Αραβία, στη Βηθλεέμ ασφαλώς χρειάστηκε πολλής χρόνος, μέχρι και 2 χρόνια. Γι' αυτό και ο Ηρώδης είπε από διετούς και κατωτέρω. Επομένως, όταν ήρθαν οι μάγοι είχαν περάσει 2 χρόνια, και για να είναι σίγουρος ο Ηρώδης ότι θα σφάξει και τον Χριστό, είπε όσα παιδιά βρείτε από 2 ετών, αλλιώς δεν έχει νόημα να πει αν ήταν την ημέρα εκείνη, θα έλεγε όσα παιδιά είναι 2 μηνών, 1-2 μηνών. Το από διετούς και κατωτέρω σημαίνει ότι μετά από 2 περίπου χρόνια ήρθαν οι μάγοι και έδωσε εντολή να γίνει σφαγή όλων των νηπίων από διετούς και κατωτέρω. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν να εξακολουθεί το ζεύγος με το θείο βρέφος να παραμένουν στο σπήλαιο, που ήταν προσωρινό καταφύγιο. Άλλωστε, μετά από την πραγματοποίηση της απογραφής, εξαιτίας της οποίας δεν έβρισκαν κατάλημα, ασφαλώς θα μπόρεσαν να βρουν κάποιο σπίτι για να μείνουν. Περί το ότι είχε περάσει πολλής χρόνος, περίπου 2 χρόνια, από τον χρόνο της εμφανίσεως του αστέρος μέχρι να φτάσουν οι μάγοι στη Βηθλεέμ, φαίνεται και από αυτό που είπαμε και από την απόφαση του Ηρώδη, ο οποίος συγκρύβωσε παρά των μάγων των χρόνων του φαινομένου αστέρος, να σφαγιάσει τα νήπια από διετούς και κατωτέρω. Και ένα σχετικό προβληματισμό για το θέμα αυτό, πολύ καλό προβληματισμό, έχει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Συναξαριστή, στον Συναξάρι, της 20ης, λέει τα εξής ενδιαφέροντα, να δείτε πόσο απεισχόλησε ανθρώπους έτσι εμβριθείς, βαθιστόχαστους, το θέμα αυτό, και πόσο εμείς δεν δίνουμε σημασία στα θέματα αυτά, δεν μας απασχολούν πολύ τα θέματα αυτά. Δέστε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος και στο Συναξάρι αλλά και στο βιβλίο του Πνευματικά Γυμνάσματα, γι' αυτό προχθές ζητούσα τα Πνευματικά Γυμνάσματα, κάπου είχε παραπέσει στο σπίτι μου ή το είχε πάρει κάποιος και ζήτησα να μου ξανααγοράσουν τα Πνευματικά Γυμνάσματα, αλλά αυτά που λέει εδώ στο Συναξαριστή αρκούν για το θέμα αυτό. Εδώ λοιπόν λέει ο Άγιος Νικόδημος τα εξής. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν 2 γνώμες, λέει, για τους μάγους. Ορισμένοι θέλουν, ανάμεσα σε αυτούς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Θεοφύλακτος, ο Αθηνών Μελέτιος, όπως επίσης και ο Ιουστίνος, ο Αθανάσιος, ο Δαμασκηνός Ιωάννης και άλλοι. Ορισμένοι λοιπόν θέλουν, όπως αυτοί οι πατέρες που μνημόνευσα, και ισχυρίζονται ότι οι μάγοι εύρων και προσκύνησαν τον Χριστό νεογέννητο, ενσπαργάνησαν το σπηλαίο. Λέστε ότι υπάρχουν σοβαροί πατέρες, ανάμεσα σε αυτούς και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που θεωρούν πως οι μάγοι, αντίθετα προς αυτό που σας είπα εγώ προηγουμένως, προσκύνησαν τον Χριστό στο σπήλαιο.
επειδή και αστήρε φάνει σε αυτούς πρώτης Χριστού γεννήσεως. Αυτοί υποθέτουν πως το αστέρι φάνηκε πολύ πιο μπροστά να γεννηθεί ο Χριστός και ότι όταν έφτασαν τότε γεννήθηκε ο Χριστός. Υπάρχουν όμως άλλοι πατέρες, δεν είναι μόνο αυτοί, γιατί μερικές φορές και οι Άγιοι έχουν διαφορές μεταξύ τους. Υπάρχουν όμως άλλοι πατέρες, όπως ο Άγιος Επιφάνιος, πολύ μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Ιερώνυμος της Δύσεως, ο Ευσέβιος ο Παμφίλου, ο Ιπόλυτος, ο Νικηφόρος ο Κάλιστος, ο Νικήτας Σερών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι Μάγοι έφτασαν στα Ιεροσόλυμα μετά από δύο σχεδόν χρόνους της γεννήσεως του Κυρίου. Διότι ο αστήρ εφάνει σε αυτούς κατά αυτήν την ημέρα καθήν γεννήθη ο Χριστός. Το αστέρι εμφανίστηκε στους μάγους όταν γεννήθηκε ο Χριστός, επομένως μέχρι να φτάσουν είχαν περάσει περίπου δύο χρόνια. Και δικαιολογούν οι δεύτεροι την γνώμη τους με τα εξής, και την γνώμη που την ασπαζόμαστε τώρα κι εμείς και την ασπάζεται και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αν ο Άγιος ο Νικόδημος ο Αγιορείτης δεν έχει ασπαστεί αυτή τη γνώμη, και εγώ δύσκολα, μια και υπάρχουν τόσοι άλλοι πατέρες που λένε δύσκολα, αλλά έχει δίκιο ο Άγιος Νικόδημος και οι άλλοι. Λένε λοιπόν αυτοί. Αν οι Μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό στο σπήλαιο πριν από τις 40 ημέρες του καθαρισμού της υπεράγνου Μαρίας, δηλαδή πριν από την υπαπαντή, δέστε τι συλλογισμοί σωστοί, πώς ακινδύνως προσφέρθηκε το παιδί στο ναό μετά την φυγή των Μάγων, πώς πήγαν τον Χριστό αφού οι Μάγοι έφυγαν, προσκύνησαν και έφυγαν όταν γεννήθηκε, πώς τόλμησαν δηλαδή ο Ιωσήφ και η Παναγία, ενώ ο Ηρώδης έπνεε εμένεα να πάρουν τον Χριστό και να τον πάνε στα Ιεροσόλυμα για να σαραντήσει. Επιχείρημα, πώς έγινε αυτό, ενώ ο Ηρώδης εταράτετο και όλα τα Ιεροσόλυμα και ζητούσαν επιμελώς να βρουν και να φωνεύσουν το βρέφος, δηλαδή αν οι Μάγοι ήταν στη γέννηση, δεν δικαιολογείται η παπαντή. Δεύτερο, αν οι Μάγοι βρήκαν τον Χριστό στο σπήλαιο, πώς ο Ματθαίος λέγει ότι έβρουν το πεδίο στην οικία. Πολύ ισχυρό επιχείρημα. Λέει πως το βρήκαν στην οικία το πεδίο. Τρίτο, αν ο αστήρ εφάνει πρώτης γεννήσεως του Χριστού, όπως λένε οι πρώτοι οι Άγιοι, και οι Μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό στο σπήλαιο, έπρεπε ο Ηρώδης να θανατώσει όχι τα προδύο σχεδόν χρόνων γεννηθέντα βρέφη, αυτό που λέγαμε, αλλά τα νεογέννητα. Επειδή δε ο Ηρώδης εθανάτωσε τα αποδιετούς και κατωτέρω βρέφη κατά των χρόνων όνει κρύβωσε παρά των μάγων, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, γι' αυτό έπεται ότι ο μένα στήρε φάνη στους μάγους κατά αυτήν την ημέραν καθήνε γεννήθη ο Κύριος, οι δε μάγοι μετά δύο σχεδόν χρόνους ήρθαν εις Ιεροσόλυμα και προσκύνησαν τον Κύριον. Και μολονότι οι πρώτοι λέει δικαιολογούν την γνώμη τους και λένε ότι αν οι μάγοι ήρθαν μετά δύο σχεδόν χρόνους εις Ιεροσόλυμα, πώς τον προσκύνησαν στην Βηθλέμ, διότι ο Κύριος, να τώρα ποια είναι η γνώμη του Αγίου Νικοδήμου, αυτό έγινε διότι ο Κύριος βρισκόταν στη Ναζαρέτ και όχι στη Βηθλέμ. Την απορία αυτήν λύουν οι δεύτεροι και λέγουν ότι οι γονείς του Κυρίου με αυτόν τον Κύριο μετέβησαν στη Ναζαρέτ από τη Ναζαρέτ στη Βηθλέμ, επειδή ως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς συνήθεια είχαν να ανεβαίνουν εις Ιεροσόλυμα οι γονείς του Κυρίου κατά την εορτή του Πάσχα, η οποία γινόταν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Κατά τον καιρόν εκείνο λοιπόν κατέλησαν μεν οι γονείς του Κυρίου στην πατρίδα των την Βηθλέμ, οι δε μάγοι ευρώντες αυτόν εκεί, σε κάποια οικία τον προσκύνησαν και μετά την φυγή των μάγων ευθύς και ο Κύριος μετά των γονέων του κατέβη εις Αίγυπτον. Επομένως είναι και μια απάντηση στη σημερινή εορτή στη φυγή την Αίγυπτο, ότι ο Χριστός σε ηλικία 2 ετών περίπου, όχι μόλις γεννήθηκε, έφυγε στην Αίγυπτο, αφού τον είχαν προσκυνήσει οι μάγοι μετά από 2 χρόνια. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, αυτή είναι η μάλλον δεκτή και πιθανότερα γνώμη. Ανάμεσα στις δύο γνώμες, αυτή είναι η πιο δεκτή και η πιθανότερα γνώμη, η των δευτέρων δηλαδή, ως σύμφωνος κατά πάντα και ως συμβιβαζομένη της θείης χρησμής των Ευαγγελιστών. Συμβιβάζεται πιο πολύ με την Ευαγγελική ιστορία αυτή η γνώμη. Και παρακάτω λέει, και απορεί γιατί ορισμένοι μεγάλοι δάσκαλοι και τα λοιπά δεν το πρόσεξαν αυτό, κάνουν και οι Άγιοι την κριτική τους μεταξύ τους, λέει για τον Ευγένιο Βούλγαρη και ορισμένους άλλους. Επομένως από τον προβληματισμό αυτό προκύπτει ότι οι Μάγοι προσκύνησαν τον Κύριό μας όχι στο σπήλαιο ή στο στάβλο όπου γεννήθηκε, αλλά τον προσκύνησαν στην οικία όπου είχε έλθει, πιθανώς από την Ναζαρέτ, σε ηλικία περίπου 2 ετών. Ένα άλλο θέμα επίσης επίκαιρο εορτολογικό
είναι σχετικός με το άστρο των μάγων. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τι ήταν το άστρο των μάγων? Να σας πω τον πρώτο προβληματισμό και θα δούμε μερικά κείμενα μετά, πολύ ωραία. Έχουν γραφεί πολλές μελέτες οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο αστρονομικά, επιστημονικά, του κόσμου οι μελέτες. Και πολλοί από τους αστρονόμους, ιδιαίτερα από την εποχή του Κέπλερ, πρώτα ο Κέπλερ προσπάθησε να δώσει μια πιθανή εξήγηση του τι ήταν το αστέρι αυτό των μάγων που τους καθοδηγούσε, αστρονομικά, επιστημονικά, και στη συνέχεια γράφτηκαν πάρα πολλές μελέτες. Γράφτηκαν και γράφονται μελέτες ακόμη και σήμερα και από δικούς μας αστρονόμους εδώ και επιστήμονες. Πριν από μερικά χρόνια, μάλιστα, εδώ η Καθημερινή που έβγαζε κάθε εβδομάδα αυτό το φυλάδιο 7 ημέρες, είχε αφιερώσει όλο το φυλάδιο στο άστρο των μάγων και υπάρχουν μέσα μελέτες αστρονόμων δικών μας, μερικές από τις οποίες θα δούμε τα πορίσματά τους, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Η θέση της Εκκλησίας μας πάντως, με βάση τα όσα λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ότι το αστέρι δεν ήταν αστρονομικό φαινόμενο, δεν ήταν αστέρας πραγματικός, δεν ήταν ένα φυσικό αστέρι, και θα δούμε γιατί δεν ήταν φυσικό αστέρι, και ας προσπαθούν οι αστρονόμοι να το εξηγήσουν πως ήταν φυσικό αστέρι, πως ήταν παραδείγματος χάρη σύνοδος πλανητών ή ήταν κάποιος κομήτης. Ακόμη και σήμερα προσπαθούν να δικαιολογήσουν. Υπάρχει μια ομάδα πλανητών οι οποίοι συμπεριφέρονται περίεργα, πηγαίνουν, σταματούν κτλ. Και προσπαθούν με όλα αυτά να εξηγήσουν και τις κινήσεις του αστέρα των μάγων. Η θέση της Εκκλησίας λοιπόν γενικώς είναι ότι το αστέρι των μάγων δεν ήταν αστέρι πραγματικό, φυσικό αστέρι. Τι ήταν όμως, θα τα δούμε τώρα. Ήταν αόρατος και αγγελική δύναμης εις όψιν αστέρος εσχηματισμένη. Ήταν ένας άγγελος δηλαδή το αστέρι που είχε σχηματιστεί σε αστέρι. Ήταν άγγελος ο οποίος εμφανίστηκε ως αστέρι. Πώς αλλιώς θα κινούσε την περιέργεια των αστρονόμων των μάγων? Αυτοί ασχολούνται με τα αστέρια. Επομένως, για να τους κινήσει την περιέργεια, εμφανίστηκε ως αστέρι και ανέλαβε μετά να τους καθοδηγεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει ενδιαφέρουσες θέσεις για το θέμα αυτό, τις οποίες θέσεις του Αγίου Άννου του Χρυσοστόμου τις υιοθετούν και σύγχρονοι χριστιανοί αστρονόμοι. Αφού στην νωρίτερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ασχολείται με άλλα θέματα, συμπεραίνει τα εξής εδώ. Για να έρθουμε λοιπόν στη λύση του προβλήματος αυτού, λέει, ας πούμε τα εξής. Αν μάθουμε τι ήταν ο αστήρ και αν ήταν ένας από τους πολλούς αστέρες ή αν ήταν κάτι διαφορετικό από τα άλλα τα αστέρια ή ξένος παρά τους άλλους, και ή φύση αστήρ και αν ήταν φυσικός αστέρας ή όψη μόνον αστήρ, ήταν μόνον ως προς την όψη του αστέρι, ευκόλως και τα άλλα πάντα ισόμεθα. Τότε, αν δεχθούμε την άποψη αυτή ότι ήταν φαινομενικά ήταν αστέρι, αλλά ήταν κάτι άλλο, τότε θα τα εξηγήσουμε όλα. Από τον γεγραμμένον αυτόν, από πού θα τα μάθουμε αυτά? Και λέει τα εξής επιχειρήματα: το ότι δεν ήταν ένας από τους συνηθισμένους αστέρας, ένα συνηθισμένο αστέρι, και μάλλον δεν ήταν ούτε καν αστέρι, όπως εμένα μου φαίνεται, και εδώ λέει η θέση αυτή, αλλά δύναμις της αόρατος, η στάφτην μετασχηματιστήσα την όψην. Εν πρώτης λοιπόν, το ότι ήταν αόρατος δύναπης που σχηματίστηκε σε αστέρι φαίνεται από την πορεία που ακολούθησε το αστέρι αυτό. Και λέει τα εξής επιχειρήματα ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, από τα οποία φαίνεται πως δεν ήταν αστέρι κανονικό. Δεν είναι, λέει, δυνατόν ένα αστέρι να βαδίζει αυτήν την οδό, να έχει αυτήν την πορεία που είχε το αστέρι των μάγων. Αλλά ακόμη και αν πεις τον ήλιο, λέει, αν πεις την σελήνη, ακόμη και όλα τα άλλα τα αστέρια, θα δεις ότι όλα τα αστέρια κινούνται εξ ανατολών προς δύσην. Αυτή είναι η πορεία των άστρων, από την Ανατολή προς την Δύση. Κάνει εντύπωση πόσες γνώσεις είχαν οι πατέρες. Δέχονται τώρα τα επιχειρήματα αυτά και όλοι οι αστρονόμοι, οι σημερινοί επιστήμονες. Ούτως δε αυτός ο αστήρ από άρκτου
προς Μεσημβρίαν εφέρεται. Όμως αυτό δεν εκινείτο από την Ανατολή προς τη Δύση, αλλά από τον Βορρά προς τον Νότο. Διότι η Περσία είναι βορράς σε σχέση με την Παλαιστίνη. Εκ της Περσίας έρχονται οι μάγευθεν από την Περσία. Η Περσία λοιπόν, το αστέρι αυτό ερχόταν από το βορρά προς τον νότο και όχι από την Ανατολή προς τη Δύση. Και τέτοια πορεία δεν έχει κανένα αστέρι. Ούτω γάρι Παλαιστίνη προς την Περσίδα κείτε. Δεύτερο επιχείρημα. Και από του καιρού τούτο έστιν ειδήν. Ούγαρ εν νυχτή φαίνεται, αλλά εν ημέρα μέση ηλίου λάμποντος. Και το αστέρι αυτό λέει, δεν το έβλεπαν τη νύχτα οι μάγοι, το έβλεπαν την ημέρα και ενώ ο ήλιος έλαμπε. Τι αστέρι είναι αυτό? Όπερ ούκε στη δυνάμεως αστέρος, αλουδέ σελήνης. Ακόμη και η σελήνη χάνεται την ημέρα. Ποιο αστέρι φαίνεται την ημέρα? Ενώ το αστέρι των μάγων τους οδηγούσε και την ημέρα. Τόση λάμψη είχε, ώστε ακόμη και τους οδηγούσε και την ημέρα τους μάγους. Δεν ήταν επομένως ένα φυσικό αστέρι. Και τρίτο, υπάρχει και ένα τέταρτο επιχείρημα, τρίτον από του φαίνεστε και πάλιν κρύπτεστε. Και τρίτο είναι από το άλλοτε εμφανιζόταν το αστέρι και άλλοτε κρυβόταν. Τους είχε εγκαταλείψει κάποια στιγμή, είχε κρυφτεί και όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα ξαναεμφανίστηκε και φάνηκε πάνω από την οικία. Την μεν γαρ έως Παλαιστίνη οδόν εφαίνεται το χειραγωγόν. Για να τους οδηγούσε από την Περσία στην Παλαιστίνη, τους οδηγούσε, φαινόταν εκεί. Επειδή δε επέβησαν τον Ιεροσολύμων, έκρυψεν εαυτόν. Όταν όμως έβγαλε το Ιεροσόλυμα, χάθηκε το αστέρι. Ποιο αστέρι λοιπόν είναι άλλοτε να εμφανίζεται και άλλοτε? Αυτό μοιάζει, λέει, με τον στήλο του φωτός, καθάπερο στήλο της Νεφέλης, και καθίζων και γύρων των στρατόπεδων των Ιουδαίων. Φαινόταν ένα στήλο στην έρημο, πάλι φαινόταν φωτεινή στήλη και άλλοτε εξαφανιζόταν. Και τέταρτον, και πολύ ισχυρό επιχείρημα αυτό, τέταρτον από του τρόπου της δείξεως τούτο αν τις μάθει σαφώς. Από τον τρόπο με τον οποίο το αστέρι έδειξε που είναι η οικία και πώς το έδειξε. Δεν λέει το κείμενο «και στάθη επάνω ου ειν το πεδίον». Ποιο φυσικό αστέρι κατεβαίνει για να κατεβεί κάτω και να πάει να σταθεί πάνω σε ένα σπίτι και να δείξει εδώ? Είδαμε ποτέ κανένα αστέρι να κατεβαίνει από ψηλά εκεί και να πηγαίνει κάτω πάνω σε ένα σπίτι? Και από του τρόπου της δείξεως ούγαρ άνομένων των τόπων εδείκνει. Δεν έμεινε ψηλά εκεί για να δείξει τον τόπο, πώς θα έδειχνε ένα αστέρι? Αλλά κάτω καταβάς τούτο επί, αλλά κατέβηκε κάτω και έδειξε το αστέρι. Είστε γάρ ότι τόπων ούτω μικρών και όσον οικός καλύβην κατασχήν, μάλλον δε όσον οικός σώμα πεδίου μικρού κατέχειν, ουχ ίοντε αστέρα γνωρίζειν. Δεν είναι δυνατόν ένας αστέρας να κατεβεί κάτω και να υποδείξει ένα τόπο, αν δεν ήταν αγγελική δύναμης εσχηματισμένη σε μορφήν αστέρος. Τώρα λοιπόν, εγώ από τα κείμενα αυτά, τα πολύ καλά κείμενα, από καθηγητάς αστρονόμους που δημοσιεύτηκαν εδώ, μου κάνει εντύπωση ότι όλοι στηρίζονται στην άποψη αυτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και μάλιστα πριν μνημονεύσουν τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, μας κάνουν τις επισημάνσεις και μας λένε τα εξής. Ένας επίκουρος καθηγητής της αστρονομίας, ο καθηγητής Μάνος Δανέζης, επίκουρος καθηγητής αστροφυσικής, τμήμα φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών, κάνει λοιπόν τις εξής επισημάνσεις. Λέει, η μελέτη των ευαγγελικών περικοπών που αναφέρονται στο άστρο της Βηθλεέμ οδηγεί στις ακόλουθες επισημάνσεις. Η κίνηση του αστέρα που περιγράφουν οι ευαγγελικές περικοπές δεν συμπίπτει με τη φαινομένη κίνηση των ουρανίων σωμάτων από Ανατολή για Δύση. Η φαινομένη λαμπρότητά του σκίαζε ακόμη και το φως του ήλιου. Όμως κανείς άλλος εκτός από τους μάγους δεν αντελήφθη τον αστέρα. Αν ήταν τόσο δυνατό αστέρι, θα το είχαν αντιληφθεί και οι άλλοι. Ο αστέρας ανέλαβε και εξαφανιζόταν, στεκόταν ή εκινήτω κατά το δοκούν, ανέτια ή αναλόγως των αναγκών και της περιοχής όπου βρίσκονταν οι μάγοι. Συμπεριφορά που δεν μπορεί κατ' ουδένα τρόπο να παρουσιάζει ένα αστρονομικό αντικείμενο. Ο αστέρας έδειξε ένα συγκεκριμένο μικρό τόπο, έδειξε αυτό που έλεγε ο Χρυσόστομος. Και λέει τώρα ο καθηγητής, εν όψη των επισημάνσεων αυτών, τις οποίες ηρίστο εν παρόδο είχε κάνει ήδη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έρχεται ο επιστήμον και λέει ότι εν όψη αυτών δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε οι φυσικοί ότι πρόκειται για ένα αστρονομικό φαινόμενο, μόνο ότι υπάρχουν μερικοί άλλοι οι οποίοι εξακολουθούν εδώ όπως ένας
Διονύση Σιμόπουλος, διευθυντής του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, ο οποίος παρουσιάζει στο άρθρο του εδώ αν ήταν κομήτης, αν ήταν νόβα, αν ήταν σούπερ νόβα, αλλά και αυτός βρίσκεται μπροστά σε, και μας παρουσιάζει όλα τα σχετικά με σχέδια αστρονομικά από τους κομήτες και τα άλλα και τη θεωρία του Κέπλερ. Στο τέλος όμως και αυτός λέει ότι καμιά από τις αστρονομικές επεξηγήσεις δεν ικανοποιεί πλήρως. Καμιά. Ό,τι και να είναι αστρονόμοι δεν ικανοποιεί πλήρως. Και παρακάτω επίσης υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα εδώ. Υπάρχει μία με μάστερ, όχι ένας Παπαθανασίου, μία Παπαθανασίου καθηγήτρια του Πανεπιστημίου των Αθηνών, η οποία λέει ότι και στη χώρα μας εδώ την πλήρη θεωρία και ερμηνεία την αστρονομική του Αστέρα των Μάγων διατύπωσε ο αστρονόμος Κώστας Χασάπης 1914-1972 με το έργο του «Ο Αστήρ της Βηθλέμ», και μας λέει τη θεωρία αυτού του Χασάπη, η οποία όμως και αυτή δεν ήταν πολύ πιστική. Έχουμε λοιπόν με βάση και τις απόψεις των επιστημόνων, προσπαθούν ακόμη οι επιστήμονες, το συζητούν, ας το συζητούν. Τα ισχυρότερα επιχειρήματα τα έχει διατυπώσει ήδη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από τα οποία προκύπτει ότι δεν ήταν αστέρι φυσικό, αλλά ήταν μια αγγελική δύναμη εσχηματισμένη εις μορφήν αστέρος. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και όλοι δέχονται την άποψη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στα πνευματικά γυμνάσματα μας λέει «Όχι δια γλώσσης, αλλά δια μέσω ενός αστέρος, ο οποίος κατά τον σοφότατο Νικήτα», δεν γνώριζε φαίνεται ο Άγιος Νικόδημος ότι ήταν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και λένε μεταγενέστερο τον Νικήτα, ο οποίος κατά τον σοφότατο Νικήτα ή το αόρατος και αγγελική δύναμης εις όψιν αστέρος εσχηματισμένη. Όλοι έχουμε ελλείψεις. Ο Άγιος Νικόδημος δεν γνωρίζει ότι διατύπωσε πρώτος την θεωρία αυτή, την άποψη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και λέει ότι ο Νικήτας, ένας πολύ μεταγενέστερος, είχε αυτήν την άποψη. Να πω ακόμη ένα θέμα από την εορτολογική επικαιρότητα, έχει σχέση μάλιστα και με την Ευαγγελική περικοπή και με τη σφαγή των νηπίων, την οποία ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, και με αυτό θα κατακλείσω. Πολύ συχνά διατυπώνεται το ερώτημα, καλά τα καημένα τα νήπια τι έφταιγαν, γιατί επέτρεψε ο Θεός τόσες χιλιάδες νήπια, 14.000 νήπια να σφαγούν, και όπως έσωσε το βρέφος Χριστό, γιατί δεν εφρόντισε να σωθούν και τα νήπια, γιατί δεν απέτρεψε και την σφαγή των νηπίων, γιατί δεν έκανε τον Ηρώδη, δεν τον τρέλανε, κάτι δεν έκανε για να μην σφαγούν τα καημένα, τα αθώα, τα νήπια. Και υπάρχει μια πολύ ωραία απάντηση, την μνημόνευσα και εδώ παλαιότερα στο Αρχοντερή, και την οποία δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν οι άνθρωποι σκεφτόμαστε μόνο κοσμικά, βλέπουμε πολλές φορές ο Θεός να κάνει αδικίες, να μην ενεργεί σοφρόνος, όπως είδαμε στον Ιώβ εδώ, να έχει αφροσύνη ο Θεός. Ο Ιώβ ουκ έδωκε να αφροσύνην το Θεό. Ο Θεός δεν ενεργεί αφρόνος, πάντοτε δημιουργεί με σοφία. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το θέμα της σφαγής των νηπίων: «Πολλοί, πολλά φλιαρούσι υπέρ των παιδων τούτων, αδικίαν εγκαλούντες της γεγεννημένης». Πολλοί φλιαρούν πολλά για αυτά τα νήπια και θεωρούν πως έγινε αδικία με το να σφαγούν οι 14.000 των νηπίων. «Αλούχ ο Χριστός της σφαγής αυτής αίτιος, γέγονεν αλλοιωμότης του βασιλέως». Ο Χριστός φταίει που εσφάγησαν τα νήπια ή φταίει η θηριωδία του Ηρώδη? Δεν τα έσφαξε ο Χριστός, τα έσφαξε ο Ηρώδης. «Αλλή εκείνος αδίκως έπρατε, τίνος ένε και ο Θεός συνεχώρησε». Αλλά αν και ο Ηρώδης ήταν θηριώδης, γιατί ο Θεός επέτρεψε στον Ηρώδη να γίνει η σφαγή? Το επόμενο ερώτημα, η επόμενη ένσταση. Και οι θέσεις τώρα, η πνευματική: «Όπερ αν πάθομεν αδίκως, παροτουούν», ό,τι και αν πάθουμε αδίκως από τον οποιοδήποτε, όλοι παθαίνουμε και όλοι έχουμε κάποιο πειρασμό, αδίκως πολλές φορές. «Όπερ αν πάθουμε αδίκως παροτουούν», το παθαίνουμε για δύο λόγους: «Ή εις αμαρτημάτων διάλυσιν ο Θεός ημίν λογίζεται την αδικίαν εκείνην». Ό,τι πάθουμε λοιπόν αδίκως, να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί συγχωρούνται αμαρτήματά μας.
Γιατί παιδί μου, γιατί ο Θεός επέτρεψε τώρα την αρρώστια αυτή? Είχαμε αμαρτίες. Και υπομένοντας αυτήν την αρρώστια, όποια αρρώστια υπομένουμε όλοι μας, ο Θεός μας συγχωρεί κάποιες αμαρτίες. Εις αμαρτημάτων διάλυσιν ο Θεός ημίν λογίζεται την αδικίαν εκείνην, ή εις μισθών αντίδοσιν. Ή αν δεν είμαστε αμαρτωλοί, τότε αν υποστούμε κάποια αδικία από οποιοδήποτε, ακόμη και αν επιτρέψει ο Θεός εναντίον μας όπως τον Ιώδ, τότε το κάνει ο Θεός εις μισθών αντίδοσιν, τότε αυξάνει τους μισθούς μας. Επομένως και στις δύο περιπτώσεις, ό,τι παθαίνουμε αδίκως, αυτό είναι προς το συμφέρον μας. Ή για τα αμαρτήματά μας, ή για να μας αμύψει ο Θεός περισσότερο. Και λέει τώρα για τα νήπια ο Χρυσόστομος συμπεραίνει: τι τίνει ευλάβη τα παιδεία ανερεθέντα επί υποθέσει τη αύτη και προς τον ακίμαντον ταχαίως ανενεχθέντα λιμένα. Τι έπαθαν λοιπόν τα παιδιά που δεν είχαν και αμαρτίες? Τι έπαθαν τα παιδιά? Ποια ήταν η ζημιά? Είχαν αμαρτίες τα παιδιά. Και προς τον ακίμαντον ανενεχθέντα λιμένα, και όπου ο Θεός υπελόγησε αυτό σαν μαρτύριο των παιδιών. Τα παιδιά αυτά είναι μάρτυρες. Εμαρτύρησαν. Οι πρώτοι μάρτυρες είναι οι 14.000 των σφαγιαστέντων. Τι έπαθαν τα παιδιά? Εμείς σκεφτόμαστε κοσμικά τα καημένα τα παιδιά. Τα παιδιά είναι στον παράδεισο. Εμείς θα ζήσουμε εδώ μερικά, θα παθάνουμε κι εμείς. Υπάρχει κανένας ο οποίος δεν πεθαίνει? Προφανώς υπό το πρίσμα της αιωνιότητος δεν δικαιολογούνται αυτές οι φλιαρίες για την αδικία που επέτρεψε ο Θεός να γίνει εις βάρος των ηπίων. Επί τίνιν υπέδες ούτι διάλυσιν οικείων αμαρτημάτων ουκ ανηρέθησαν. Διαλύσιν οικείων αμαρτημάτων, αφού τα παιδιά δεν είχαν αμαρτία, πρόδειλον ότι διαφορμήν στεφάνων πεπόνθεση και ουκ ειδικήθησαν. Είναι πολύ φανερό ότι τα παιδιά στεφανώθηκαν σαν μάρτυρες και επομένως δεν αδικήθηκαν. Είχαμε και ένα άλλο θέμα εδώ παλαιότερα, το θίξαμε πολλές φορές. Τι ώρα είναι? Να το θίξω και αυτό, δεν πειράζει, γιατί μερικοί δεν τα ακούνε. Αυτό είναι πολύ διδακτικό μάλιστα. Και δυστυχώς το θέμα αυτό έχουμε όλοι τα αμαρτήματά μας. Το έχω πει πολλές φορές εδώ, οι Αγιαντονίδες οι παλιοί το ξέρουν το θέμα αυτό, αλλά ας το ακούσουν τώρα και ευρύτερα και παγκοσμίως με το διαδίκτυο. Το θέμα αυτό έχει σχέση με τα γενέθλια. Τα γιορτάζουμε οι Ορθόδοξοι τα γενέθλιά μας? Τα γιορτάζουμε όλοι μας. Ακόμη και οι επίσκοποι και όλοι. Το θέμα είναι πρέπει να τα γιορτάζουμε. Τα γιορτάζουμε, αλλά το θέμα είναι πρέπει να γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας. Και αυτό έχει σχέση, διότι τώρα έχουμε του Χριστού την γέννηση. Και θα πει κανένας καλά, γιατί γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού, τη γέννηση της Παναγίας, και να μην γιορτάζουμε τα δικά μας? Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής, ότι η Εκκλησία μας γιορτάζει μόνον εκείνα τα γενέθλια τα οποία έχουν παίξει μεγάλη σημασία πνευματική για τη σωτηρία μας, και η γέννηση του Χριστού και η γέννηση της Παναγίας και η γέννηση του Τιμίου Προδρόμου γιορτάζονται από την Εκκλησία μας όχι ως γεγονότα βιολογικά, φυσικά γεγονότα, αλλά ως πνευματικά γεγονότα, γιατί είχαν σχέση με την σωτηρία μας. Έχουν γράψει και άλλοι κάποιες σχετικές μελέτες στις οποίες φαίνεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν εορτάζει την ημέρα της γιορτάζει την ημέρα της σωσιακής κοιμήσεως των Αγίων. Φανταστείτε, ούτε τα γενέθλια των Αγίων γιορτάζουμε. Γιορτάσαμε ποτέ? Ψάξαμε να βρούμε πότε γεννήθηκε ένας Άγιος και να τον γιορτάσουμε? Δεν γιορτάζουμε την ημέρα της γεννήσεως των Αγίων, γιορτάζουμε την ημέρα του θανάτου των Αγίων. Διότι ο θάνατος των Αγίων είναι η γέννησή τους η πνευματική στην άλλη ζωή. Επομένως, ούτε των Αγίων τα γενέθλια δεν γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία, και από αυτό είναι πρόδειλο ότι δεν ευνοεί τον εορτασμό των γενεθλίων των κοινών ανθρώπων, των κοινών θνητών, και αυτή η συνήθεια η οποία μας ήρθε από τη Δύση θα πρέπει να εγκαταληφθεί και να επανέλθουμε σε αυτήν την αρίστη παράδοση που είχαν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας ακόμη, οι οποίοι δεν γιόρταζαν γενέθλια. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, ούτε ήξερα από τα γενέθλια του πατέρα μου και της μάνας μου. Δεν ήξερα πότε γεννήθηκαν. Γιορτάζαμε την ημέρα που είχα την ονομαστική του εορτή, που είχαν το όνομα του Αγίου, ο οποίος εκοιμήθη την ημέρα εκείνη. Γι' αυτό παίρνουμε το βαπτιστικό μας όνομα την ημέρα από κάποιον Άγιο, γιατί γιορτάζουμε τον Άγιο την ημέρα που εκοιμήθη και πήγε στην άλλη ζωή. Επομένως,
θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πολύ κακή συνήθεια. Τώρα επικράτησε από την Ευρώπη, γιορτάζουμε τα γενέθλια και οι Άγιοι πάνε να σβήσουν. Στα παιδιά μας θα δίνουν γλυκά για να προσφέρουν στους φίλους τους τα γενέθλιά τους. Εγώ μερικές φορές εκπλήσωμαι, γιατί και πρόσωπα, μερικές φορές και κληρικοί μου λένε, α, πάτε, σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Τι να του πεις, θα το κάνεις μάθημα? Και ο λόγος για τον οποίο δεν γιορτάζουμε τα γενέθλια είναι ότι η βιολογική μας γέννηση δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, η φυσική μας γέννηση. Αν παραμείνουμε σε επίπεδο βιολογικό μιας φυσικής βιολογικής ζωής, αν ζήσουμε, ας το πω έτσι, όπως ζουν βιολογικά τα ζώα. Γιατί και τα ζώα γεννιούνται. Τι νόημα έχει μια βιολογική, μια φυσική ύπαρξη, αν η φυσική μας βιολογική ύπαρξη δεν γίνει πνευματική ύπαρξη δια του βαπτίσματος? Το βάπτισμα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό γιορτάζουμε το όνομά μας που παίρνουμε στο βάπτισμα, γιατί με το βάπτισμά μας γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι, καινοί άνθρωποι, αποβάλλουμε τον παλαιό, τον φυσικό άνθρωπο και αναγεννόμαστε εις καινή κτήση. Είμαστε καινούργιοι άνθρωποι με το βάπτισμά μας και αυτήν την καινή, την καινούργια κτήση, την πνευματική, γιορτάζουμε και όχι την φυσική μας γέννηση. Αυτό μας ήρθε από τη Δύση, όπως στη Δύση δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην βιολογική και στην φυσική γέννηση. Ας παραμείνουμε λοιπόν σήμερα από πλευράς εορτολογικής επικαιρότητος σε αυτά. Να κλείσει η Φώτη η κάμερα και αν θέλουν να υποβάλουν...